Ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουμε προβλήματα με το κυρίαρχο θρήσκευμα, με τους θεολόγους, με όλα. Τι μας θέει ένα τένις του θείου αυτή την εποχή, πείτε μου. Νομίζω, κύριε Τράγκα, ότι για άλλη μία φορά ο Πρωθυπουργός προτιμά να θυσιάσει τη σημαντική σχέση της πολιτείας με την Εκκλησία στο βωμό αυτού που θεωρεί ότι θα το αποφέρει κάποιο μικροκομματικό όφελος. Και εξηγούμε, δύο πράγματα ανέμενε ο Πρωθυπουργός από την κίνησή του αυτή. Πρώτον, ανέμενε, έτσι νόμιζε, ότι θα συσπυρώσει το αριστερό του ακροατήριο, διότι πιστεύει ότι υπάρχει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν θέλει να παραμείνει η πολιτεία συνδεμένη με την Εκκλησία της. Και δεύτερον, νόμιζε ότι θα διασφαλίσει 10.000 προσλήψεις, ώστε να μπορέσει να τις προσφέρει πριν τις εκλογές σε εκείνους που θα ήθελαν να έχουν μια θέση στο δημόσιο. Και στα δύο αυτά θέματα έκανε μεγάλο λάθος και μεγάλο σφάλμα. Πρώτα-πρώτα, να πούμε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι συνδεμένη με την πολιτεία της Ελλάδος κατά τρόπο ο οποίος σε τίποτα δεν θίγει την ουδετερότητα της πολιτείας ή την ανεξιθρησκεία των Ελλήνων. Είναι δικαίωμα του κάθε Έλληνα συνταγματικά κατοχυρωμένο να πιστεύει ή να μην πιστεύει. Είναι δικαίωμα του κάθε ενός να διατηρεί μέσα του όποια σχέση θέλει με τη μεταφυσική. Όμως η πολιτεία αναγνωρίζει στο Σύνταγμα ότι η Ορθοδοξία και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μία ιδιαίτερη σχέση, την ονομάζει επικρατούσα θρησκεία και δίνει στην Εκκλησία την ειδική θέση που τη συνδέει με την πολιτεία, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, χωρίς όμως αυτό να έχει στην πραγματικότητα καμία πρακτική συνέπεια. Άρα έρχεται η πολιτεία αυτή τη στιγμή δια του στόματος του Πρωθυπουργού και θίγει μία σχέση, νομίζοντας ότι θα φέρει κάποια αλλαγή στην πραγματικότητα που διέπει τα δύο μεγάλα αυτά, τους δύο μεγάλους αυτούς φορείς, την πολιτεία και την Εκκλησία, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Τώρα για το θέμα των θέσεων που δήθεν θα δημιουργηθούν αν η πολιτεία αναλάβει να πληρώνει τους κληρικούς χωρίς αυτή να είναι πλέον κομμάτι του δημοσίου, εδώ έχουμε ένα τραγικό ατόπιμα, διότι και αν ακόμα υποθέσουμε ότι συμφωνούσαμε να δίνει το κράτος στην Εκκλησία 200 εκατομμύρια που είναι πάνω κάτω η μισθή των κληρικών, δεν θα δημιουργούσε κανένα κενό, διότι οι κληρικοί θα παραμείνουν συνδεδεμένοι με το κράτος. Οι κληρικοί θα παραμείνουν κομμάτι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Τι θα γίνουν οι κληρικοί, δεν θα είναι συνδεμένοι με μια Μητρόπολη, με έναν ιερό ναό? Θα αλλάξει η υπόσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα... Αντέδρασαν πάντως. Μισό λεπτό. Θα αλλάξει η υπόσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα πάψει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου? Αν το έκανε αυτό το κράτος, τότε θα είχαμε το εξής παράδοξο, και αυτό σας παρακαλώ προσέξτε το, κύριε Τράγκα. Θα είχαμε από τη μία μεριά την Εκκλησία της Ελλάδος που θα γινόταν, ας πούμε, σωματείο. Δεν φαντάζομαι να την έκανε ΑΕ, θα την έκανε σωματείο. Και από την άλλη μεριά θα είχαμε τους Μαμεθανούς και τους Ιουδαίους, οι οποίοι θα είχαν την Εβραϊκή θρησκεία, δηλαδή, που θα είχαν το καθεστώς του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο τους εγγυώνται διεθνείς συνθήκες. Δεν μπορεί να το αλλάξει το Σύνταγμα το ελληνικό. Άρα έχουμε ένα παραλογισμό από παντού. Είναι τελείως άκερο και άτοπο να θυγεί κατά οποιοδήποτε τρόπο η σχέση Εκκλησίας και πολιτείας και είναι απολύτως απαράδεκτο να διακινδυνεύσουμε τη μισθοδοσία των κληρικών. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή την ώρα να ρίξουμε τους κληρικούς σε αβεβαιότητα ούτε σε εξάρτηση από οποιονδήποτε άλλο, από οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν της πολιτείας που τους μισθοδοτεί. Και θυμίζω ότι αυτή η μισθοδοσία, το είπατε και πριν εσείς πολύ σωστά, είναι αποτέλεσμα του ότι το κράτος κάποια στιγμή πήρε την εκκλησιαστική περιουσία, την πήρε σε μια αξία η οποία, όπως το ομολογεί και η ίδια η πολιτεία, είναι κάτω από την πραγματική της αξία, με αντάλλαγμα να αναλάβει τη μισθοδοσία του κλήρου. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Και δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να εγκαταλείψει αυτή την ώρα αυτή τη σχέση, ούτε να την υποτάξει σε, αν θέλετε, συλλογισμούς οι οποίοι συλλογισμοί εξυπηρετούν μικροκομματικά συμφέροντα. Αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως. Μάλιστα.